Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Μια μεγάλη απώλεια σήμερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αντώνης Γεωργιάδης, ο μακροβιότερος Έλληνας προπονητής στους πάγκους, αφού από τη δεκαετία του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90 εργάστηκε σε πάρα πολλές ομάδες με μεγάλες επιτυχίες και προώθησε πάρα πολλά ταλέντα. Μέρος της προπονητικής καριέρας του Αντώνη Γεωργιάδη αποτέλεσε και ο Όφη, στον οποίο βρέθηκε στην τεχνική ηγεσία την περίοδο 1979-1980. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Όφη, της πρώτης ΠΑΕ Όφη, ο άνθρωπος που τον έφερε στο Ηράκλειο και σίγουρα τότε θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία για την κριτική ομάδα, ήταν ο κύριος Νίκος Δουλουφάκης, με τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για να έχουμε ένα σχόλιο του. Κύριε Δουλουφάκη, καλησπέρα από την Κρήτη TV. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σένα και στους τηλεθέτες. Γνωρίζουμε ότι πραγματικά σας έχει προκαλέσει θλίψη αυτό το γεγονός της μεγάλης απώλειας του Αντώνη Γεωργιάδη, που ήταν αγαπητός σε όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί του. Ο Αντώνης Γεωργιάδης ήταν ένας καλός φίλος που πραγματικά προσέφερε πάρα πολλά στον Όφη. Ο ερχομός του ήταν ο πρώτος προπονητής στην επαγγελματική ομάδα του Όφη. Το 1979 ιδρύθηκε η ΠΑΕ Όφη από εμάς και ο Αντώνης απετέλεσε τον πρώτο προπονητή. Ήταν και μία έκπληξη το πώς καταφέραμε τότε να έρθει ο Αντώνης ο Γεωργιάδης στον Όφη, διότι ήταν πολύ πετυχημένος. Ήταν ο άνθρωπος που είχε δημιουργήσει την περίφημη ομάδα του ΠΑΣ Γιάννη, τον Άγιεξ Τσιπήρου, και τον κυνηγούσαν τότε μεγάλα σωματεία να τον εντάξουν στο δυναμικό τους, όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης κτλ. Άλλωστε τα επόμενα χρόνια εργάστηκε στις ομάδες που είπατε. Μάλιστα εμείς βλέπουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, μια φωτογραφία με τον Αντώνη τον Γεωργιάδη στο γήπεδο του Εργοτέλη από προπόνηση του Όφη, καθώς τη σεζόν εκείνη που δούλεψε στον Όφη ο Αντώνης τον Γεωργιάδη, ο Όφη είχε χρειαστεί να κάνει και μια μετακόμιση. Ναι, είχε κάνει μια προσωρινή μετακόμιση για 4-5 παιχνίδια στην αρχή, διότι ήταν η περίοδος που εμείς βάζαμε χορτάρι στο γήπεδο του, στο Γεντικουλέ, και έτσι δεν ήταν δυνατόν να γίνονται αγώνες εκεί, και οι αγώνες γινόταν στο γήπεδο του Εργοτέλη. Ποια ήταν τα στοιχεία που έδωσε, που άλλαξε στο παιχνίδι του Όφη ο Αντώνης ο Γεωργιάδης σαν προπονητής τη σεζόν εκείνη? Σίγουρα βοήθησε και τα νέα παιδιά. Και τα παιδιά από την Κρήτη. Βοήθησε πάρα πολύ τα νέα παιδιά. Και έβαλε και τις βάσεις της ομάδας, η οποία μετέπειτα διακρίθηκε πανελληνίως σε όλη την Ελλάδα. Σίγουρα ήταν ένας άνθρωπος που ήξερε καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο, το είχε ζήσει και σαν ποδοσφαιριστή στη μεγάλη Δόξα Δράμας, έτσι δεν είναι? Γνώριζε ναι, τι πρέπει να κάνει. Υπήρξε ένα βασικό στέλεχος της μεγάλης Δόξα Δράμας, συμπαίκτης με τον Τάκη τον Λουκανίδη και τα λοιπά. Οι άνθρωποι που δημιουργήσαν αυτή την ομάδα έκπληξη τότε, τη δεκαετία του 50, μετά το 50, τη Δόξα Δράμας. Την περίφημη αυτή ομάδα, η οποία ήταν η πρώτη επαρχιακή ομάδα, η οποία ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στους μεγάλους του κέντρου. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο, μιας και αναφερθήκαμε στο γήπεδο. Πριν λίγες ημέρες είχε γενέθλια, είχε τη δική του επέτειο το γήπεδο του Όφη, αλλά κανείς από τους παλιότερους δεν ξεχνάει, και πρέπει να γνωρίζουν και οι νεότεροι, ότι και στη δική σας διοίκηση έγιναν πάρα πολλά πράγματα από τη δική σας διοίκηση και μπήκαν τα θεμέλια για να έχει το γήπεδο του Όφη τη σημερινή μορφή, ώστε να δει και η κριτική ομάδα μεγαλύτερες μέρες σε αυτό το γήπεδο τα επόμενα χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια τότε, το 1978, όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Όφη, να φτιάξουμε το γήπεδο. Και διότι μέχρι τότε, στην ουσία, το γήπεδο δεν ήταν για να γίνουν αγώνες, έπρεπε να το κλείσουμε με λινάτσες για να μπορούμε να εισπράξουμε εισιτήρια. Μια μεγάλη προσφορά που έγινε τότε στο γήπεδο ήταν ότι καταφέραμε και αποχαρακτηρίσαμε το γήπεδο από χώρο πρασίνου που υπήρχε στην Πολεοδομία του Ηρακλείου σε χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων. Διαφορετικά δεν μπορούσε να γίνει, να μπει ούτε μία πέτρα πάνω στην άλλη. Μάλιστα. Αυτή ήταν μια μεγάλη προσφορά, διότι από τότε ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να γίνουν η Ανατολική Κερκίδα, η Νοτική Κερκίδα, να μπει ο Χρωτοτάπτα, στα ποδητήρια, όλα αυτά τα οποία έγιναν τότε. Φτάνει να σας πω ότι όταν παραλάβαμε τότε τον Όφη το 1978, ο τότε φροντιστής του
ζέστενε με ξύλα το νερό για να μπορούν να κάνουν ποδοσφαιριστές μπάνιο. Μάλιστα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας λέτε. Κύριε Δουλουφάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε απόψε στο δελτίο ειδήσεων της Crete TV και να σας ευχηθούμε υγεία και καλή δύναμη. Αυτό που θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Αντώνη του Γεωργιάδη, διότι εκτός από προπονητής του Όφη υπήρξε και ένας πολύ καλός φίλος. Βεβαίως, βεβαίως, και τα συλληπιτήρια και από όλους μας. Σας ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι, κύριε Δουλουφάκη. Να είστε καλά, να είστε καλά.